Μια σπουδαία προσωπικότητα της Εκκλησίας αποχαιρέτησε το Ηράκλειο. Έναν άνθρωπο που έζησε μέχρι τα 85 του χρόνια και κατά τη διάρκεια της ζωής του πραγματοποίησε κάτι πολύ σημαντό. Είχε τελέσει κρυφά την κηδεία του Νίκου Καζαντζάκη. Ο λόγος για τον πατήρ Σταύρο Καρπαθιωτάκη, μια εμβληματική φυσιογνωμία στο Ηράκλειο, ο οποίος τον Νοέμβριο του 1957, νεαρός τότε, αψήφισε τις διαταγές και έθαψε τον μεγάλο συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη. Ήταν αυτή μια γενναία πράξη του τότε νεαρού στρατιωτικού ιερέα που πράττοντας κατά συνείδηση αγνόησε τις τυπικές απαγορεύσεις και μπήκε μπροστά, φορώντας το πετραχύλι του στην πορεία των χιλιάδων κριτικών που συνόδευσαν το μεγάλο κριτικό στον προμαχώνα των Βενετσιάνικων τυχών του Ηρακλείου. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γνωσός αποχαιρετά τον νεκρό. Άλλοι επίσημοι και εκπρόσωποι οργανώσεων εξεφώνησαν λόγους εντός της Εκκλησίας. Κρήτες ρίχνουν από λίγο χώμα επάνω. Ο ίδιος θέλησε να εκμυστηρευτεί τις λεπτομέρειες εκείνης της ημέρας σε δημοσιογράφο και σε κείμενα που δημοσιεύτηκαν από την Ορθόδοξη Αλήθεια. Έλεγε λοιπόν ο πατήρ Σταύρος Καρπαθιωτάκης. Οι αρχές και ο στρατός φοβόνταν μεγάλες φασαρίες γιατί είχε έρθει εκκλησιαστική διαταγή να μην ταφεί ο Καζαντζάκης. Εγώ σαν παπάς ένιωσα πολύ άσχημα. Η συνείδησή μου με πείραζε πολύ. Ήμουν παπάς. Δεν άντεχα να πάρω στο λαιμό μου τέτοιο άδικο. Δεν μπορούσα να αρνηθώ τα ιερά μυστήρια σε ένα βαπτισμένο χριστιανό που δεν έκανε ποτέ κάτι ανήθικο ή εγκληματικό. Όσον αφορά τα βιβλία του, δεν είμαι εγώ άξιος να τον κρίνω. Τόσκασα κρυφά από το στρατό τη μέρα της κηδείας. Πήρα θόρυβα τα ράσα μου και έτρεξα στο Μαρτινέγκο και τον έθαψα. Όλοι νόμισαν ότι με έστειλε η εκκλησία να τον κηδέψω. Είχαν δει και το Μητροπολίτη Ευγένιο στον Άγιο Μινά. Δεν ήξερε κανείς τι γινόταν στα παρασκήνια. Πέρασα από στρατιωτικό δικαστήριο και μπήκα φυλακή για 6 μήνες. Η οικογένεια του μεταστάντος. Το φέρετρο υποβαστάζουν βρακοφόροι της Κρήτης. Έτσι λοιπόν η σωρός του συγγραφέα μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο. Στις 5 Νοεμβρίου, έπειτα από μεγάλη λειτουργία στο ναό του Αγίου Μινά, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου και 17 ακόμη ιερέων, έγινε η ταφή του Νίκου Καζαντζάκη, στην οποία όμως εκείνοι δεν συμμετείχαν κατόπιν απαγόρευσης του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Θεοκλήτου. Βασικός λόγος πάντως που όλοι αισθάνθηκαν σήμερα μέσα στην ψυχή τους στην απώλεια ήταν βέβαια η ευγένεια, η καλοσύνη, η ταπεινότητα και η σεμνότητα που ανέκαθεν το χαρακτήριζε. Είτε για τις αποφάσεις που κατά καιρούς λάμβανε προς όφελος της κοινωνίας, είτε γιατί αποτελούσε ζωντανό παράδειγμα πίστης και αφοσίωσης. Κάτι που υπογραμμίστηκε και κατά την νεκρόσιμη ακολουθία στον ιερό ναό του Αγίου Ιωάννη στην περιοχή της Κνωσού. Συμπαθούσε τον Νίκο Καζαντζάκη και συχνά μιλούσε για τα έργα του. Ο στρατιωτικός ιερέας αναδημένος στην τελετή της εξοδίου ακολουθίας του Νίκου Καζαντζάκη με τους ιερείς του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Μινά και με τον τότε Αρχιεπίσκοπο κ. Ευγένιο, ενώ από τους ανωτέρους του στρατιωτικούς του είχε απαγορευτεί. Και η ζωή σου όλη, πλήρης κοινωνικής προσφοράς αλλά και τόλμης και αποφασιστικότητας, να βρίσκεις πάντα λύσεις στα προβλήματα του πλησίου σου, ήταν εμπνευσμένη από τις 3 φράσεις με τις οποίες αναφέρθηκε στον διοικητή της ΕΑΠ όταν σε κάλεσε να απολογηθείς γιατί τόλμησες να ξεπροβολήσεις τον Νίκο Καζαντζάκη. Είμαι κριτικός. Είμαι εκκλησία. Η εκκλησία συγχωρεί.